Επειδή έχουμε τώρα τον Δημήτρη Σαλαπάτη εδώ, να πάμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα και να μας πει δύο λόγια τι γίνεται στην ΕΣΥΑ. Πού το θυμήθηκε τώρα. Επειδή... Τον ενδιαφέρει στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Έχουμε ένα εκπρόσωπο του... Άλλη παραγμή είναι αυτή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα στα τα εργασιακά θέματα και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης είναι το αποτέλεσμα μιας φούσκας που έσκασε. Δηλαδή, σήμερα αποκαλύπτονται δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι η υπόθεση της ΕΡΤ έχει σχέση με το μνημόνιο. Με ποια έννοια? Είχε σχέση με το μνημόνιο ότι μπορούσε να γίνει διαπραγμάτευση. Δεν έγινε. Απλώς την κλείσανε ψυχρό. Και την έκλεισε μονομερός ο κύριος Σαμαράς για να έχει να πει κάτι μπροστά στην ανικανότητα και των υπουργών του να αντιμετωπίσουν διαπραγματευτικά την πίεση των μνημονιακών αυτών υποχρεώσεων που αυτοί τις ψήφισαν. Ο ελληνικός λαός δεν τους ψήφισε για αυτά. Και μία διαπραγμάτευση που δεν έγινε ποτέ. Είναι σαφές ότι λέει και για την ΕΡΤ και για τα άλλα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αυτό που λέει χαρακτηριστικά νομίζω πώς θα λένε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, of the public sector. Mm-hmm. Που σημαίνει εκεί τα που δημόσια είναι μέσα. Στην EBU. Ναι, τα δημόσια. Όχι, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, όχι για την EBU. Ναι, ναι, μιλάει όχι, δηλαδή για την ΕΡΤ, μιλάει για τα δημοτικά ραδιόφωνα, μιλάει για οτιδήποτε που έχει σχέση με αυτό που ένα κομμάτι του κάποτε λεγόταν ελεύθερη ραδιοφωνία, μετά έγινε ιδιωτική, εμπορική. Εμπορική. Τι σημαίνει τώρα αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει? Σήμερα βγαίνει η πληροφορία, έτσι γίνεται συνήθως τα τελευταία χρόνια στην κυβέρνηση, με non-papers ενημερώνει το ελληνικός λαός και με, πώς το λένε, διαρροές. Τι έχουν ταυτίσει τις διαρροές με τα ρεπορτάζ. Και δυστυχώς και κάποιοι συνάδελφοι τα ανέχονται αυτά. Και η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της για χρόνια τώρα. Παρά όσα λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία. Ούτε έχουμε να γίνουμε γραφική, επειδή λέμε αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι διαρροές, δεν είναι ρεπορτάζ. Εντάξει. Τι λένε τώρα? Μιλάνε για άλλους 700 από τα δημοτικά μνημεία. Δηλαδή, μιλάμε για την Αθήνα, τον Πειραιά, Θεσσαλονίκη και όπου αλλού. Και όπου αλλού. Τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και κάπου υπάρχουν τηλεόραση. Θεσσαλονίκη υπάρχει TV 100. Εντάξει, ανεξάρτητα αυτού που προηγήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, μιλάμε τώρα για μια ιστορία ότι αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού που είχαν οι Δήμοι για την ενημέρωση και των δημοτών κυρίως πρωτίστως, που τις κάνανε μικρές ΕΡΤ οι δήμαρχοι για να προβάλλουν τον εαυτό τους και το ανύπαρκτο έργο τους, αρκετοί από αυτούς, ή για να βολεύουν οι μετέρους, αρκετοί από αυτούς. Αν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κόσμος που δουλεύει εκεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που παράγεται, υπάρχει ένα ειδησογραφικό προϊόν που αυτή τη στιγμή μπορούσε να βελτιωθεί και τώρα πάει να βάλουν λουκέτο και σε αυτά. Δηλαδή από τη μία η ΕΡΤ, από την άλλη εκείνο. Και τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν αυτές τις συχνότητες και αυτά τα ραδιόφωνα, αυτές οι συχνότητες να μείνουν, θα πείτε, είναι αναλογικές, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι κάποιοι τις θέλουν. Δηλαδή εγώ άκουγα το τριήμερο στην Κρήτη τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας κανονικότατα. Λιγκαρισμένους βέβαια, ναι, ναι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή κάποιοι μεσολαβούσαν για να μεταδίδεται το σήμα εκεί. Γιατί αναμεταδότες δεν έχουν. Αλλά όταν αυτοί οι αναμεταδότες θα είναι ψίχουλα, θα είναι για πέταμα και τα σημεία εκπομπής, δηλαδή στα βουνά, στα λαγκάκια, κεραίες κτλ. Σε κάποιον θα δοθούν, θα γνωρίσουν περίπου σαν σκραπ. Μια χαρά θα γίνει το δίκτυο, διότι η ιδιωτική ραδιοφωνία στην Ελλάδα δεν μπορούσε να έχει πανελλαδική δικτύωση. Είναι αυτό όπως ήταν οι ιδιωτικές εταιρείες τηλεφώνου που πήραν το δίκτυο του ΟΤΕ. Είναι ακόμα χειρότερα. Είναι ακόμα χειρότερα. Εδώ τους δίνουν τα δίκτυα. Εκεί, αφού φτιάξαν ένα υποτυπώδες δίκτυο, μπήκανε μετά στον ΟΤΕ και μετά επιτρέψαν στον ΟΤΕ εκείνη την τηλεφωνία. Εκεί ήταν το θαύμα του 89. Εδώ είναι το θαύμα του 13. Για να μην μιλήσω με άλλους όρους πολιτικούς που ακούστηκαν και στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν? Από τη μία θέλουν μια πολύ μικρή ΕΡΤ, πολύ μικρή, των 500 ατόμων. Αφήστε αυτά τα καλαμπούρια που λέει ο πρώην συνάδελφος, ο πρώην, γιατί δεν είναι δημοσιογράφος ο άνθρωπος, γι' αυτό ο κύριος Καψής. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διακρίνεται για το ρεαλισμό και της πολιτικής παράδοσης της οικογένειάς του, και καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η πολιτική του.
εμείς την κρίνουμε, αυτός την κάνει, που λέει ότι 580 άνθρωποι θα είναι όλοι και όλοι στην ΕΡΤ. Τεχνικοί, δημοσιογράφοι, πάντες σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ένα πάρα πολύ μικρό δίκτυο, ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, ώστε και η θεαματικότητα και η διαφήμιση και όλη αυτή η πρίκα να τεμαχιστεί στους άλλους, οι οποίοι ήδη τι κάνουνε, συγχωνεύονται. Έτσι, αυτό δεν γίνεται, συγχώνευση δεν γίνεται. Από συγκέντρωση δεν γίνεται. Για να μην γελιόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, μια χαρά. Δηλαδή, το 13,8% της θεαματικότητας της ΕΡΤ, σωρευτικά το λέω, ΕΡΤ 1, η 2, η 3 για την τηλεόραση, 13,8% κάποιοι το έχουν πάρει αυτό. Δεν βλέπει κανείς. 1% βλέπει, ας πούμε, τον καθόλου καλό συνάδελφο, τον Τρουπή και την Κλοντίν, που είναι παιδιά παλιών συναδέλφων. Δυστυχώς δεν ζουν οι γονείς τους. Έγκλητοι συνάδελφοι. Όχι, παιδιά... τρουπίζει. Του τρουπίζει, ναι, του κόσμου. Σωστό, σωστό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνουν μια άλλη δημοσιογραφία που κρίνεται κι αυτή. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανεργία η οποία καλλιεργείται. Αυτή δεν αντιμετωπίζεται με απεργίες ούτε με τυφλές απεργίες. Όταν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο συγκρότημα, παραδοσιακά εννοώ, των εντύπων, έχει ένα business plan για 100, το ανακοινώσανε δηλαδή, δεν είναι κάτι. 130 πολύ. 150, 150, διότι... Από το ΔΟΛ. Από το ΔΟΛ, ναι. Οι 48 ήδη βρίσκονται στον δρόμο και είναι παράνομες οι απολύσεις, διότι δεν τηρήθηκε η κοινοτική οδηγία που είναι και έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό δίκτυο, στο εθνικό δίκτυο, με συγχωρείς, για τις ομαδικές απολύσεις. Δηλαδή έγινε κάτι, επανελήφθηκε κάτι που έγινε επί ημερών της κυρίας Αγγελοπούλου. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, γιατί άλλο σε ρώτησα, το απέφυγες να μου απαντήσεις. Εάν θα έχουμε στην Προεδρείο στην ΕΣΥΑ. Κοίταξε, το Προεδρείο αυτή τη στιγμή στην ΕΣΥΑ δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κυρία η οποία είναι πρόεδρος, μια κυρία συνάδελφος η οποία είναι γενική γραμματέας. Είναι μια συνεργασία πολιτική που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα διακρίνω και μια συνεργασία των κομμάτων που τη στηρίζουν στο βάθος. Που στηρίζουν στο βάθος. Δηλαδή μιλάω για την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και ας φαίνεται. Αυτό έτσι λίγο περίεργο, γιατί όχι, και οι βουλευτές των δύο κομμάτων βγαίνουν και το ζητάνε. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Τζαλαπάτη που ήρθε πρόθυμα πρωί-πρωί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.